Κάποιοι άνθρωποι λοιπόν, ειδικοί, ψυχολόγοι, σηκώνουν το τηλέφωνο και απαντούν σε κλήσεις γονέων από όλη την Ελλάδα. Τώρα, αν έχουν αυξηθεί αυτές οι κλήσεις και αυτά τα περιστατικά και αυτές τις περιπτώσεις, θα μας πει ευθύς αμέσως ο αντιπρόεδρος της Ένωσης μαζί με το παιδί, ο κύριος Ιωάννης Παπαδάτος. Να σας ευχαριστήσω πολύ, να σας καλησπερίσω από Κρήτη. Καλησπέρα, καλησπέρα, να είστε καλά. Είναι μια πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη που έχει να κάνει με τη συμβουλευτική γραμμή. Πώς οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους. Και θέλω να σας ρωτήσω αν τα περιστατικά έχουν αυξηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, τους τελευταίους μήνες, μέσα σε αυτό το σκηνικό της επιδημιολογικής κρίσης. Ναι. Η γραμμή 115-25 που λειτουργεί εδώ και σχεδόν 25 χρόνια, όπως όσοι είναι το μαζί του παιδί, λαμβάνει κλήσεις από όλη την Ελλάδα, με... Σας ακούμε, ακούτε? Βέβαια. Ναι, βέβαια. Ναι. Από όλη την Ελλάδα, για οποιοδήποτε πρόβλημα παιδιού, νέου, οποιοδήποτε μπορεί να τηλεφωνήσει, από σταθερή τηλέφωνο με αστική μονάδα μόνο, και μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε συμβουλή θέλει, είτε είναι δάσκαλος, είτε είναι γονιός, είτε είναι παιδί, είτε είναι οποιοδήποτε έχει ένα πρόβλημα που αφορά το παιδί. Οι περισσότερες κλήσεις, ποια προβλήματα, τι προβλήματα αφορούν? Κοιτάξτε, υπάρχουν προβλήματα ενδο-οικογενειακά. Δηλαδή, δεν διαβάζει το παιδί μου. Ασχολείται πάρα πολύ με τον υπολογιστή. Περνάμε διαζύγιο μέσα στην οικογένεια. Αρχίζει και πίνει, έφηβος. Δεν ακούει, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Δεν διαβάζει. Είναι δυσλεκτικό. Σας λέω μερικά παραδείγματα. Βέβαια. Τα οποία μπορεί να τύχουν. Είναι δυσλεκτικό, πού να απευθυνθώ? Έχω προβλήματα με άλλους συμμαθητές του. Πού να απευθυνθώ, τι να κάνω? Είναι μια συμβουλευτική γραμμή, δεν είναι γραμμή SOS. Δεν παρεμβαίνω. Κύριε Παπαδάτο, δίνουμε συμβουλές. Ερώτηση. Τα προβλήματα έχουν διαφοροποιηθεί κατά κάποιο τρόπο μέσα σε αυτόν τον τελευταίο χρόνο της πανδημίας? Μας φέρατε κάποια παραδείγματα. Δηλαδή, τον τελευταίο χρόνο έχει αυξηθεί και γίνει πιο έντονη η σχέση ενός παιδιού με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, με την τεχνολογία. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία περιστρέφονται, τα οποία προκύπτουν μέσα από αυτή τη συχνή επαφή? Ναι, διότι τα παιδιά, όπως λέτε, είναι μπροστά από έναν υπολογιστή, δεν κινούνται, τρώνε, δεν ασκούνται, δεν βγαίνουν έξω. Υπάρχουν εντάσεις μες στην οικογένεια, σε κλειστούς χώρους, σε ένα μικρό χώρο με πολλά πιθανώς άτομα, και υπάρχει έξαρση και αύξηση των τηλεφωνημάτων προς τη γραμμή 115-25, που έχουν αυξηθεί οι εντάσεις μέσα στην οικογένεια. Μάλιστα. Δηλαδή, σας καλούν γονείς, σωστά, και σας ζητούν συμβουλέψτε με τι μπορώ να κάνω, τι πρέπει να κάνω. Ακριβώς. Κάθε περίπτωση είναι μοναδική, ναι. Εντάξει, είναι αλλιώτικη απ' την άλλη, άρα δεν υπάρχει τυφλοσούρτης να πεις αυτό θα κάνουμε και δεν μπορώ να σας δώσω οδηγίες, γιατί κάθε τηλέφωνο είναι διαφορετικό τηλέφωνο, διαφορετικό τηλεφώνημα. Όμως μπορούμε να συμβουλέψουμε και προσέξτε. Εάν είναι κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται, για μερικές φορές μπορούμε να ξαναέρθει ο καλόν στο τηλέφωνο 2, 3, 4 φορές, να μιλήσει με το ίδιο πρόσωπο, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς που απαντούν στη γραμμή, και να λυθεί το πρόβλημα. Εάν δεν λυθεί το πρόβλημα μετά από μερικές παρεμβάσεις τηλεφωνικές, τότε παραπέμπουμε το πρόβλημα, ναι, σε κρατικούς φορείς. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής βρίσκεται ένας γονέας και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ποιος βρίσκεται? Ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός. Και κοινωνικός λειτουργός. Ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός. Και από εκεί και ύστερα δίνουν τις οδηγίες. Καταλάβατε? Μάλιστα. Δευτέρα Παρασκευή η τηλεφωνική γραμμή, σωστά? Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 9, 9 το πρωί με 9 το βράδυ, μία αστική μονάδα από όλη την Ελλάδα από σταθερό τηλέφωνο. Από σταθερό τηλέφωνο. Όχι από κινητό. Από σταθερό κινητό τηλέφωνο. Χρεώνεται. Από σταθερό τηλέφωνο, που είναι δωρεάν. Σταθερό τηλέφωνο. Και μπορεί να πάρει οποιοδήποτε για να μιλήσει για φτώχεια, αναπηρία, κακοποίηση και αρρώστια. Αυτά τους 4 μεγάλους τομείς, αν θέλετε, καλύπτομαι. Μας είπατε ότι σε πολλές περιπτώσεις στέλνετε κάποια περιστατικά σε κρατικούς φορείς. Αν δεν μπορέσουμε να λύσουμε, ναι, εμείς το πρόβλημα δια τηλεφώνου,
Ναι. Παραπέμπομαι στην περιοχή κοντά, γιατί έχουμε από όλη την Ελλάδα αριθμούς τηλεφώνων. Αυτά τα προβλήματα, τι είδους προβλήματα είναι, τα οποία τα στέλνετε κάπου αλλού? Οποιοδήποτε που σας προανέφερα. Δηλαδή, να πίνει. Βέβαια. Να έρθει, να υπάρχει, να είναι στο κομπιούτερ 10, 12 ώρες και να μην σηκώνεται. Να μην έχει επαφή με φίλους. Να υπάρχει σύγκρουση εφηβική με τους γονείς, ξέρετε, ο έφηβος που δεν ακούει. Εδώ πέρα και μικρά παιδιά που είναι απομονωμένα στο σπίτι έχουν συμπεριφορές αλόκοτες μερικές φορές. Περισσότερο μέσα. Σας καλούν γονείς ή παιδιά ή έφηβοι? Όχι, ενήλικες. Ενήλικες το περισσότερο. Ενήλικες. Αλλά και έφηβοι και παιδιά ή αν θέλετε και νέοι, διότι ένας νέος με πιθανώς μαθησιακή δυσκολία είναι σαν ένα παιδί πιθανώς 8, 7, 8 χρόνων, ναι. 5. Άρα κάποιος μπορεί να καλέσει για κάποιο πρόβλημα που έχει ένας 20άρης που έχει μαθησιακές δυσκολίες. Άθροισμα των κλήσεων που έχετε δεχθεί τον τελευταίο χρόνο, έχετε στοιχεία? Είναι πάνω από 10.000. Α, μάλιστα. Είναι πάνω από 10.000 και είμαστε πρόθυμοι να βοηθήσουμε. Επίσης, ναι. Γίνονται και κάποια σεμινάρια διαδικτυακά πλέον προς ομάδες γονέων. Δηλαδή, αν τηλεφωνήσει κανείς στη γραμμή 115-25, κάποιο θέμα που απασχολεί 6-7 γονείς, 6-7 ομάδες, εμείς μπορούμε να κάνουμε ένα διαδικτυακό σεμινάριο και να συμβουλεύσουμε τους γονείς στο ένα διαζύγιο, παραδείγματος χάρη. Μάλιστα. Καταλάβατε. Μάλιστα. Όπως σας λέω, διαδίκτυο πολλές ώρες. Να συμβουλεύσουμε πάλι. Η κακοποίηση. Bullying μες στο σχολείο. Κύριε Παπαδάτο, τηλέφωνα και από Κρήτη. Από παντού. Από όλη την Ελλάδα. Από Αλεξανδρούπολη μέχρι Κρήτη, από Κέρκυρα μέχρι Καστελόριζο. Μάλιστα. 115-25. Η γραμμή 115-25. Μάλιστα. Εντελώς δωρεάν, συμβουλευτικά και από σταθερό, από δεν υπάρχει και χρέος. Μάλιστα. Ακριβώς. Εντάξει. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για το σχόλιο, για την παρέμβασή σας. Εγώ. Και ό,τι θέλετε, πάντα είμαστε στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.